Καθώς κατεβαίνουμε τις σκάλες για να μπούμε μέσα στη φαβέλα, θυμόμαστε ότι νερό στα γκουαρανί. Το νερό στα γκουαρανί λέγεται. Νερό, άγουα, και ο χώρος του μας ήπια δηλαδή. Ήπια φυσικό natural. Εδώ κατεβήκαμε. Βλέπουμε κοντά σπιτάκια με σκεπές, κεραμίδια πάνω στις σκεπές. Κάποιες άλλες σκεπές είναι μελαμαρίνες. Μπροστά μου βλέπω ένα σπίτι με τοιχογραφίες. Όλα. Τρεις φάτσες βλέπω, τρεις τοιχογραφίες. Έναν κόκορα, πάλι ζωγραφιά στον τοίχο, ο οποίος βρίσκεται πάνω σε τούβλο. Ο κόκορας έχει μπλεουρά. Κόκορο, κόκορο. Βάτραχος. Κόκορας. Κόκορο κοκό. Κόκορας. Πόγιο. Να το δούμε. Κόκορο κοκό. Πέρα γάλιο. Γάλιο. Κόκορας. Ότα κορό. Έσου να κάσα. Τι. Να κάσα. Τώρα σον κάσα. Ακεί λας κάσα σε κονστρούιεν λας πρόπριες περσόνας και βίβεν δέντρο. Σον κονστρούιδας εσύ. Νο. Αλκύλαν. Τις νοικιάζουν δηλαδή τα σπίτια. Θέλουν να κάνουν τα περισσότερα γάφτη που υπάρχουν στην πόλη εδώ. Wow. Entendieron? Representa a lo que sucede acá, porque es como una parte de la ciudad que se inunda mucho. Entonces έχουμε πολλά προβλήματα εδώ με βροχοπτώσεις και πλημμύρες και αυτό είναι ένα γράφιτ που αναπαριστά ακριβώς αυτό το φαινόμενο που περνάει εδώ ο κόσμος, που γι' αυτό ουσιαστικά είναι υποβαθμισμένη περιοχή και έχει χαμηλά ενίκεια. Γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες όταν βρέχει, είναι κοντά στο ποτάμι, το ποτάμι και αυτό κάπου χάνει. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Είδαμε πάρα πολλά γράφιτ μέχρι στιγμής. Και τώρα πηγαίνουμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Barber shop. Εδώ είναι barber shop, αλλά την άλλη έχουμε το σχολείο, παιδιά. Hay una escuela aquí dentro mismo. Esta es la escuela mismo. Αυτό είναι ο τείχος του σχολείου, παιδιά. Αυτό είναι σχολείο, όντως εδώ. ¿Cuántas crianças, cuántos niños hay aquí en la escuela, estudiantes? Más o menos. 600. Wow, γύρω στα 600 παιδιά. Su hijo tiene 18 años. Su hijo. Yo pisé cara de perro. No. No. Cuidado. ¿Cómo se dice perro? Σκύλος. Σκύλος. Κακά σκύλου. Κακά σκύλου. Esto pasa siempre. Είχαμε και εμείς τέτοια προβλήματα στο παρελθόν όταν μείναμε στην παβέλα του Πιτζιγκάλ. Η Νίκη είχε πατήσει. Και εσύ. Και εγώ είχα πατήσει. Παιδιά, φαίνεται μόνο. Πάντα, γκράφιτι, σκάλες και κακά. Περιτώματα σκύλων το έχουμε αυτό το, το έχουμε πιάσει αυτό το φαινόμενο παντού. Σαν όμοιο φαινόμενο δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι, πάμε να προχωρήσουμε. Πηγαίνουμε όλοι μαζί σαν group. Έτσι ο κόσμος από μέσα καταλαβαίνει ότι κάνουμε tour. Κανονικά δεν είναι ασφαλές να έρθεις μόνος σου εδώ. Μπορεί να έχεις προβλήματα, αλλά αν είσαι με την κυρία από μέσα την ντόπια που σου δείχνει το μέρος. Είναι ο κύριος. Αυτό τι είναι το νερό. Πλύνε το πόδι σου. Σκύλος κακά σκύλου. Πλύνε. Πλύνε το πόδι. Πλύνε το πόδι. Το πόδι, ναι. Το πόδι είναι αυτό, πόδι. Ναι. Ήδη μιλάει ελληνικά ο φίλος μας, του έχουμε μάθει κάποιες λέξεις. Μαθαίνει γρήγορα. Μαθαίνει πιο γρήγορα ελληνικά από ότι εμείς γουαρανί, νομίζω. Μου φαίνεται λίγο πολύπλοκη η γλώσσα τους. Ακεί και εσύ. Σέντρο της Αλούτ. Α, εδώ έχουμε κέντρο υγείας, παιδιά. Μέσα στην Τσακαρίτα. Δηλαδή έχουμε κέντρο υγείας μέσα στη Βαβέλα. Κέντρο υγείας 3 Φεβρουαρίου ονομάζεται. 3 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία. Όλα! Τώρα βρισκόμαστε στην άλλη μεριά του σχολείου και ρίχνουμε μια διαφορετική ματιά. Είναι κλειστό αυτή τη στιγμή βέβαια, αλλά είναι ωραίο σχολείο. Έχει ανεμιστήρα πάνω, είναι πολύχρωμο, έχει πίνακα ανακοινώσεων. Προηγουμένως πέρασαν κάποια παιδιά,
και ντρεπόντουσαν λίγο, αλλά στο τέλος είπανε... Φωνάξανε όπου. Όπα! Φωνάξανε όλα αγκρέσια, αλλά από μακριά. Πάμε να πούμε τώρα στην πίστα σαν μπλάς.